Σήμερα λοιπόν εδώ στο θέατρο φιλοξενούμε 100 παιδιά από τις δομές φιλοξενίας της Αθήνας. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης, η Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών. Τα παιδιά βέβαια που φιλοξενούνται εδώ πέρα είναι περισσότερο πρόσφυγες παρά μετανάστες απλοί. Είναι παιδιά που έχουν φύγει από πολέμους, έχουν φύγει από καταδιώξεις. Η συντεχνία του γέλιου παραδοσιακά, δηλαδή και στα 6 χρόνια της ύπαρξής της, πάντα συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, δράσεις και εορτασμούς. Έχουμε μεγάλη ιστορία για το, να έχουμε παίξει, που έχουμε παίξει για άπορα παιδιά, για παιδιά μεταναστών, προσφύγων ή τέλος πάντων κοινωνικών ομάδων που είναι λίγο περιθωριοποιημένες. Έρχονται στο θέατρο, πηγαίνουμε εμείς, έχουμε παίξει τα προσφυγικά, στο Εμπρός, έχουμε παίξει τον Γκάζι, πάντα έτσι σε κάποιους εορτασμούς κτλ. Δεν είναι καινούριο λοιπόν για μας. Είναι η φιλοσοφία του ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό, όπως και ο ίδιος ο πολιτισμός, είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα εισιτήρια είναι πολύ μεγάλα, ο περισσότερος κόσμος πια δεν μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνει στο θέατρο, υπάρχει μια δυσκολία. Και σε αυτό το πλαίσιο εμείς πάντα παίρνουμε πρωτοβουλίες ώστε να παίξουμε, ας πούμε, σε δράσεις αλληλεγγύης, ώστε να υπάρχουμε. Δηλαδή, ένα παιδί από τις δομές φιλοξενίας, ένα παιδί που τώρα ξεκίνησε να πηγαίνει σχολείο και μαθαίνει ελληνικά, δύσκολα θα βρεθεί στο θέατρο. Και η συντεχνία του γέλιου, επειδή μιλάει για αυτές τις κοινωνικές ομάδες πάρα πολύ και θέλει το κοινό του να είναι παιδιά κάθε κοινωνικής τάξης και προέλευσης, πάντα συνεχίζει και εξακολουθεί να κάνει αυτές τις δράσεις. Το είδος θεάτρου που κάνουμε βλέπει τη ζωή, βλέπει τη σκοπιά, βλέπει τη ζωή, βλέπει τα πράγματα μέσα από τη σκοπιά των παιδιών, την πραγματικότητα. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι συνηγορούμε έμπρακτα με το κοινό μας. Και αυτό είναι κάτι που από τα παιδιά εκτιμάται πάρα πολύ. Και γι' αυτό είναι και τρομερή εμπειρία και γι' αυτό και συνεχίζουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να κάνουμε καινούργια έργα. Όπως το Βάσος και Βιβί, αυτό. Τι είναι αυτό το Βάσος και Βιβί? Το Βάσος και Βιβί είναι ένα έργο που πριν 32 χρόνια είχε κάνει η Ξένια Καλογεροπούλου. Είναι του ίδιου συγγραφέα που μέχρι τώρα παίζουμε και του Φόλκερ Λούντβικ. Είχε μια συνεργασία παλιότερα η κυρία Καλογεροπούλου με τον Φόλκερ Λούντβικ, ξεκινώντας από το Μορμόλι, το Μιχάλη το Σφυρίχτρα και το 84 το τελευταίο έργο που έκανε του Γκρίπς, αυτού του χειραφετημένου είδους κοινωνικού θεάτρου για παιδιά, κωμωδίας, ήταν το Βάσος και Βιβί. Εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε φέτος ξανά, γιατί είναι από τα έργα τα οποία δεν έχει μια πολύ συγκεκριμένη επικαιρότητα. Είναι μονίμως επίκαιρο και αναφέρεται κιόλας στο υλικό της σε παιδιά σε κάθε γωνιά της γης. Δηλαδή, όπως είχα, μ' αρέσει να λέω, θα το δει το ίδιο ένα παιδί από το Καστελόριζο, από το Χονγκ Κονγκ και από την Αλάσκα, ας πούμε. Και αυτό είναι το σημαντικό υλικό αυτής της παράστασης. Είναι η καινούργια μας παράσταση που παίζει φέτος. Θα παίζει κάθε Κυριακή στις 12 μέχρι και το Πάσχα, μέχρι δηλαδή την Κυριακή των Βαΐων. Όπως και το Είστε και Φαίνεστε, που παίζει κάθε Κυριακή στις 3 και 4 στο θέατρο Τζένι Καρέζη, συντεχνία του Γιάννη. Παίζουμε σε ρεπερτόριο. Ένα πράγμα που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα είναι με ό,τι δυσκολίες έχει αυτό, ας πούμε, με ό,τι δουλειά χρειάζεται, να έχουμε ένα θέατρο ρεπερτορίου. Πέρσι είχαμε και τα 3 μας έργα, τα πρώτα 2 και το καινούργιο που ήταν το Είστε και Φαίνεστε. Φέτος έχουμε τα 2. Το περσινό και το φετινό. Οι συντελεστές της παράστασης λοιπόν είναι τη μουσική έχει κάνει ο Σπύρος ο Γραμμένος, φίλος του Φίβο Δελεβοριά που είναι και αυτός ο μόνιμος συνεργάτης μας. Εγώ έχω διασκευάσει το έργο, το σκηνοθετήσαμε μαζί με τον Γιώργο τον Παλούμπη που είναι ο σκηνοθέτης της ομάδας μας. Οι παίχτες φέτος είναι η Ιωάννα Ηλέκα που είναι και η παλιότερη, ο Κωνσταντίνος ο Γόγουλος, ο Θάνος ο Αλεξίου, η Δάφνη Δαβίδ και ο Μπάμπης ο Γαλιατσάτος. Τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχει κάνει η Δήμητρα Ιλιάκουρα. Την κίνηση την έχει επιμεληθεί η Νατάσα Σαραντοπούλου. Είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι είναι καινούργοι στη συντεχνία του γέλιου. Αλλά παρόλα αυτά έχει παραμείνει και ο παλιός πυρήνας και ο κορμός της ομάδας. Στο Είστε και Φαίνεστε υπάρχει μια μίξη μεταξύ των παλιών και των καινούριων.